Αφορμή της κουβέντας μας είναι η παράσταση εκτελεστές που θα παρουσιαστεί 11, 12 και 13 Φεβρουαρίου στο Θέατρο Αμαλία. Μια ιστορία βίας και αναρχίας, σαν αυτές που συμβαίνουν πολύ έντονα τα τελευταία χρόνια, όπως σημειώνεται στο δελτίο. Λοιπόν, τη Ρεντάφνη, οι γυναίκες δολοφονούνται, κακοποιούνται, βιάζονται, ενδοοικογενειακή βία είναι πλέον ένα συχνό φαινόμενο, παιδιά σκοτώνονται για ψιλοπίδημα, το bullying πάει ψήνεφο, θεατρά άνθρωποι με ή χωρίς εισαγωγικά βρίσκονται στη φυλακή. Με σαλτάρει τελείως. Τι γίνεται, ποια είναι η άποψή σου? Ότι η διαφορά με το παρελθόν είναι ότι τώρα τα μαθαίνουμε. Δεν έχει συμβεί κάτι τώρα. Συμβαίναν όλα τα χρόνια, όλα αυτά. Και άμα το δούμε εντελώς κοινωνικά, ας πούμε, το χθες με το σήμερα, το σήμερα έχει κινητά με ενημέρωση, διαδίκτυο, ίντερνετ και ένα δίκτυο επικοινωνίας που ξαφνικά μας έχει κάνει όλους να μαθαίνουμε για όλα άμεσα. Να. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Όσο αρνητικό λέμε ότι είναι, σίγουρα το έχουμε ακούσει, το έχεις ακούσει και εσύ, το διαδίκτυο και που μας απορροφάει και τα κινητά μας και όλοι έχουμε γίνει, ας πούμε, προέκταση του χεριού μας και τη ζωή μας είναι αυτό, έχει και κάποια θετικά. Αυτά τα θετικά είναι αυτά που προείπα. Να. Ότι το όπλο σε όλα αυτά είναι ότι πλέον ενημερωνόμαστε, πλέον το μαθαίνουμε. Και αυτό δίνει δύναμη, έτσι πιστεύω, εγώ έτσι προσπαθώ να δώσει δύναμη σε κάθε θύμα και σε κάθε άνθρωπο που βρίσκεται ενώπιον κάποιας κακοποιητικής συμπεριφοράς να μιλήσει, να το κοινοποιήσει, να κάνει ό,τι καλύτερο δυνατό ώστε να μπορέσει να βοηθήσει τον εαυτό του, γύρω του και όποιο μπορεί. Μόνιμα θα περάσουμε από τη μαυρίλα, ομαδική είναι η ζωή και έτσι πρέπει να την αντιλαμβανόμαστε. Η ατομικότητα νομίζω ότι πρέπει να τελειώσει. Οφείλουμε να τελειώσουμε εμείς οι νεότεροι. Ναι. Γιατί μόνο μαζί μπορούμε να πάμε μπροστά. Μπορεί να ακούγεται σαν πολιτικό σλόγγαν, αλλά για μένα είναι η πραγματικότητα. Και πόσο μάλλον θα γνωρίζεις και εσύ καλύτερα για τον χώρο του θεάτρου και της συνδημιουργίας. Είναι βασικός άξονας η ομαδικότητα και η σύμπνοια. Κάπως έτσι ας δανειστούμε από τη δημιουργικότητα του θεάτρου στη δημιουργικότητα της ζωής μας και στην καλυτέρωση της ζωής μας. Αυτοί οι λόγοι βέβαια που ανέφερες και τα γεγονότα που συμβαίνουν, που δεν είναι βέβαια τωρινά, συμβαίνουν όπως είπες και Ακριβώς. πάντα, αλλά υπάρχει μια έξαρση τα τελευταία 2-3 χρόνια, είναι και ο λόγος που βρήκες αυτό το κείμενο του Σκούρτη εκτελεστές, που έχει στοιχεία τέτοια. Ναι, αυτό το κείμενο του Σκούρτη είχε πέσει στα χέρια μου πριν 3-4 χρόνια και με είχε εντυπωσιάσει το ότι είναι γραμμένο το 88-89 και είδα πράγματα τα οποία δεν έχουν αλλάξει καθόλου. Τίποτα. Καθόλου όμως, τίποτα, απολύτως τίποτα. Μιλάμε για ο λόγος του κειμένου, ο τρόπος με τον οποίο εκφράζεται, η σχέση του ανθρώπου με την εξουσία, του ατόμου με την κοινωνία, η θέση των παραβατικών στην κοινωνία, η ζωή των φυλακισμένων στις φυλακές, η ζωή των εθισμένων σε ουσίες. Πραγματικά τίποτα. Αυτό ήταν κάτι που με σόκαρε την πρώτη φορά που το διάβασα. Έχει δύο όψεις. Καλλιτεχνικά σε σοκάρει θετικά, γιατί λες ότι βρήκες ένα διαμάντι που η διαχρονικότητά του είναι ξεκάθαρη. Ανθρώπινα όμως και κοινωνικά σε σοκάρει αρνητικά, γιατί λες ότι δυστυχώς δεν έχει αλλάξει τίποτα. Έχουν περάσει αρκετά χρόνια από το 88 μέχρι σήμερα. Ακριβώς. Τα θέματα του Σκούρτη έχουν να κάνουν με το δίπολο πολίτης εξουσία. Ακριβώς. Είναι καταγγελτικός δηλαδή, έχει τέτοιο λόγο. Ακριβώς, ακριβώς. Η παράσταση κρατήθηκε αυτούσια, δηλαδή λίγο την πείραξες ή όχι? Εγώ δεν την έχω πειράξει καθόλου. Έχουμε ουσιαστικά ασχοληθεί ελάχιστα με την αργό της εποχής, την έχουμε κάνει πιο σημερινή. Ναι. Και να πούμε και δύο λόγια για το έργο. Είναι τρία αδέλφια, σωστά. Τι έχουν αυτά τα αδέλφια, τι. Τρία αδέρφια τα οποία η ζωή τα έχει φέρει σε μια δύσκολη κατάσταση, όπως ότι ο ένας είναι ληστής ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή και εμείς τον βλέπουμε μετά την απόδρασή του, ο μικρός αδερφός είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών και ο μεγάλος αδερφός έχει φάκελο για πολιτικούς λόγους. Ουσιαστικά βλέπουμε τρία παιδιά τα οποία είναι αποτέλεσμα των γονιών τους και δι' του πατέρα τους, ο οποίος ήταν αριστερός σε εκείνη την εποχή. Εμείς κάνουμε το άλμα και βρισκόμαστε σε αυτή την εποχή. Να ξαναγυρίσω στην προηγούμενη ερώτηση, αυτό που είναι ο στόχος
του συγγραφέα. Είναι και δικό σου λόγος, δηλαδή να έχουν ένα καταγγελτικό χαρακτήρα οι παραστάσεις, δηλαδή και οι προηγούμενες σου που έχουν έρθει και μία που δεν είδαμε το Reserve Dogs, που έχουν έτσι τέτοια στοιχεία βίας, αντίδρασης, αγανάκτησης, είναι στο χαρακτήρα των παραστάσεών σου το στίγμα? Πάντα όταν αναλαμβάνω ένα έργο και βρίσκομαι στη θέση του σκηνοθέτη, προσπαθώ να δημιουργήσω κώδικες και να δώσω ένα πλαίσιο το οποίο ως θεατή θα ήθελα να δω. Οπότε κάπως έτσι αντιμετωπίζω τα έργα μου. Εγώ ως θεατής με ενδιαφέρει να με κουνάνε από τη θέση, με ενδιαφέρει να με αφυπνίζουν, με ενδιαφέρει να βλέπω κάτι που δεν έχω δει, κάτι να μου ξύνει πληγές, να μου ξυπνάει ένστικτα, να μου ξυπνάει παρελθόν. Εμένα αυτό νομίζω ότι με ενεργοποιεί για να δω το μέλλον. Οπότε κάπως έτσι έχει τύχει, έτσι δεν είναι απόλυτο αυτό. Έχει τύχει όμως έτσι να έχω επιλέξει τέτοια έργα. Στις τελευταίες μου επιλογές να είναι τέτοια έργα. Είναι όπως σου είπα και στην αρχή. Είναι η στιγμή, είναι ο καιρός, ξέρεις. Φυσικά όλα τα έργα έχουν ενδιαφέρον και όλα είναι απαραίτητα στην τέχνη, έτσι. Και η αγάπη και ο έρωτας και θετικά πράγματα και το γέλιο και η κωμωδία φυσικά. Είναι όμως τόσο σκληρή η κοινωνία που πολλές φορές, εμένα τουλάχιστον, με βάζει στη διαδικασία να δημιουργήσω τον καθρέφτη, ας πούμε. Ναι. Κάνω τον καθρέφτη στο θεατή και ουσιαστικά σε αυτό που βλέπει συνεχόμενα και πολιορκείται διαρκώς από τη τηλεόραση, από το ραδιόφωνο, από τα μέσα, σε τόσο πόνο, πώς το λένε, κακουχία και δυσκολία, κάπως στη θεατρική στιγμή ίσως, επειδή βρίσκεται σε μια θέση ασφάλειας, να δώσει μια άλλη σημασία σε αυτό που βλέπει. Ξέρεις, όταν βλέπουμε συνέχεια άσχημα γεγονότα, από ένα σημείο και μετά, σταματάνε να μας σοκάρουνε. Είναι αυτό που λέμε και τον τελευταίο καιρό, ότι πλέον ο πόνος, η βία, το αίμα, το πτώμα, οι πνιγμένοι μετανάστες, οι νεκροί, οι σφαγμένοι, κάπως αρχίζει να το αποδέχεται το μάτι του ανθρώπου, γιατί το βλέπει συνέχεια. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο και είναι πολύ σκληρά αυτό. Αυτό είναι σοκαριστικό. Ναι. Η θώρα των εικόνων και των πληροφοριών περνάνε και αυτά έτσι σαν επόμενη σελίδα. Είναι μια σκληρή παράσταση. Δηλαδή χτυπάει το θεατή, τον ταρακούν. Είναι μια σκληρή παράσταση βλέποντας τρεις ανθρώπους εγκλωβισμένους που νομίζουν ότι με μια ληστεία, αυτό είναι το δεδομένο, βλέπουμε τρία αδέρφια τα οποία συναντιούνται για να κάνουν μια ληστεία σε μια τράπεζα πιστεύοντας ότι αυτό θα λύσει τα προβλήματά τους, θα τους απελευθερώσει, θα τους ξαναδώσει τη χαμένη ελευθερία που τους πήραν οι προηγούμενοι, τους πήρε η κοινωνία, το κράτος, οι επιλογές των προηγούμενων. Υπήρχαν κάποια στοιχεία που σε δυσκόλεψαν στην προετοιμασία? Όχι, δεν θα το έλεγα. Ήταν μια δουλειά που όλοι θέλαμε να την κάνουμε και οι τρεις συνάδελφοι και όλοι οι εξωτερικοί συνεργάτες. Με πολύ χαρά, ομαδικότητα και όρεξη τη δημιουργήσαμε. Πριν από όλα γίνανε με μεγάλη χαρά παράδειγμα προς μίμηση όλων των κακών στιγμένων που είπαμε προηγουμένως και των κακών συμπεριφορών που συνέβησαν. Εγώ αυτό που βλέπω από αυτά τα τρία παιδιά που παρατηρώ, τα τρία αδέρφια, είναι ποια είναι τελικά η ουσιαστική έννοια της ελευθερίας και τι σημαίνει αυτή η ελευθερία. Πολύ ψάχνουμε, πολύ συζητάμε, πολύ διεκδικούμε. Ας επαναπροσδιορίσουμε λίγο τα πλαίσια σε σχέση με το τι εστί ελευθερία. Ναι, εγώ θέλω να σας συγχαρώ για την επιλογή του έργου, του νεοελληνικού έργου, γιατί δεν βλέπουμε νεοελληνικά έργα. Είναι... Ευχαριστώ. Σπάνια τα βλέπουμε πια δηλαδή και είναι σημαντικό που τα παρουσιάζουν και νέοι συντελεστές όπως και εσύ. Θα αρχόσασταν πολύ νωρίτερα, αλλά η Όμικρον και σας πήγε πίσω. Θα είχατε... Έτσι, αλλά κάλλια αργά παρά ποτέ. Λοιπόν, θα καταφέραμε και θα ανέβουμε πάνω με μεγάλη χαρά και όρεξη και ευελπιστώ και ο κόσμος να το αγκαλιάσει και να μας τιμήσει με την παρουσία του. Εγώ τα μήνυματα που έχω είναι πολύ ενθαρρυντικά και θέλουμε πάρα πολύ να δούμε αυτή την παράσταση. Λοιπόν, Παρασκευή 11 Σάββατο 12 Κυριακή 13 Φεβρουαρίου, θέατρο Αμαλία. Τριαντάφυλλε, σε ευχαριστώ την σύντομη ομιλία. Ευχαριστώ πολύ. Θα τα πω από κοντά. Καλή σου επιτυχία. Σε ευχαριστώ. Καλή δύναμη σε όλους. Να είστε καλά. Αμήν.